στον όγκο μου έτρωγα το πιο πολύ 3.300 και στη δίαιτα το πιο λίγο που έτρωσα είναι 2.600. Δεν έτρωγα ούτε 5.000 θερμίδες, ούτε 6.000 θερμίδες, γιατί αυτό θεωρώ αυνανισμός. Αυτό λέγεται αυνανισμός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Βάζω παραπάνω κιλά, τα οποία κιλά τα βάζω μόνο και μόνο για να τα βάζω, να φαίνομαι ογκώδης, να μου λένε γύρω, ω μαλάκα, πώς έχεις γίνει έτσι ρε μαλάκα. Έχεις γίνει ντουλάπα ρε καρδιά, ρε που... Δεν χωράς να περάσεις από την πόρτα. Μαλάκα, πώς φούσκωσες έτσι ρε γαμώτο. Πω, τεράστιος είσαι. Δηλαδή αυτό το κάνεις για να ακούσεις αυτά τα σχόλια, το να τρως 6.000 θερμίδες και η ζυγαριά σου να δείξει έναν μεγάλο αριθμό, δηλαδή να σε δείξει 110 κιλά, 115 κιλά, για να ικανοποιηθεί το γαμμένο εγώ σου ρε καρδιά. Να ικανοποιήσει το εγώ σου, να πεις ότι πήγα 115 κιλά. Άσχετα ότι έχεις γίνει σαν κουράδα με πόδια, αυτό δεν μετράει το ότι δείχνεις τον καθρέφτη κουράδα με πόδια, αλλά η ζυγαριά δείχνει ότι είσαι 115 κιλά ρε καρδιά. Και οι φίλοι σου σου λένε μαλάκα πως φούσκωσες έτσι. Και όταν κάνεις δίαιτα, από αυτά τα 115 κιλά που είσαι στον όγκο, πας 80 κιλά. Πας 80 κιλά και οι ίδιοι μαλάκες, οι φίλοι σου που σου λέγανε μαλάκα πως έχεις γίνει έτσι ντουλάπα μας κεδέρνεις, σου λένε ω μαλάκα είσαι άρρωστος ρε, ω μαλάκα μπακαλιάρε, πως ξεφούσκωσες έτσι ρε μαλάκα, τελείωσαν τα λεφτά για τα φάρμακα, πως ξεφούσκωσες έτσι ρε. Κατάλαβες, οπότε για μένα τα μέγιστα κιλά, τα μέγιστα κιλά που μπορεί να ανέβει κάποιος από την αγωνιστική του φόρμα είναι 10 με 15 κιλά. Οτιδήποτε παραπάνω βάλεις για μένα είναι ανούσιο. Εκτός εάν ρε παιδί μου πας για αλλαγή κατηγορίας. Ότι παίζεις για παράδειγμα ρε παιδί μου κατηγορία Classic Physique και αποφασίζεις από Classic Physique να κάνεις όγκο 2 χρόνια για να αλλάξεις από Classic Physique να πας σε κατηγορία Open Bodybuilding. Εκεί ναι, το καταλαβαίνω. Υπάρχει λόγος το να κάνεις αυτή τη διαδικασία. Αν όμως απλά θες να γραμμώσεις για το καλοκαίρι, δεν υπάρχει λόγος το χειμώνα να τρως σαν βόδι και να λες σαν δικαιολογία στον δ***μένο εαυτούλη σου ότι κοίτα, τώρα είναι χειμώνας, τώρα τρώμε. Θα φτιάξω εγώ κοιλιά και κόλο να κουράζω την καρδιά μου με τα παραπάνω κιλά για να μπω στη διαδικασία μετά το Πάσχα, που το Πάσχα όλοι ξαφνικά θυμούνται να φτιάξουν σώμα, να κάνω 5 ώρες αερόβιο για να κάψω αυτά που έφαγα το χειμώνα. Μέγιστη μαλακία.